καλωσορίσατε στο πανελλήνιο διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής του 2019. Θα μπούμε σε λίγο μέσα να δούμε τους πιο έξυπνους εφήβους Έλληνες. Εφήβους, δεν ξέρω που πάει ο τόνος, της Ελλάδας. Το 2019 είναι μέσα άνθρωποι που έχουν φτιάξει ρομπότ. Θα τα δούμε. Ευελπιστούμε να μην τα σπάσουμε όπως όλα τα πράγματα που πιάνουμε στα χέρια μας και βάζουμε στη ζωή μας. Πάμε. Πάμε τώρα μέσα στο Roboland. Θα είναι μέσα το ρομποτάκι από το RoboGirl. Τα ρομποτάκια. Το RoboGirl, για όσους δεν ξέρετε, είναι η ταινία που έβγαλε η Κοσμοτέ πριν λίγο καιρό με ένα κορίτσι και ένα ρομπότ. Είναι love story. Είμαι εδώ με τα ρομπότ. Καταρχήν, καλησπέρα. Πώς σας φαίνεται ο φετινός διαγωνισμός? Νομίζω ότι με αποφεύγει. Κάνω ότι είμαι ok και συνεχίζω. Γεια σας! Εσείς τι κάνετε εδώ σήμερα? Ποια ομάδα είστε? Ντρέπετε. Ρε, τι ντρέπεσαι. Σε αυτό είναι εδώ το θάλαμο. Μπαίνεις μέσα και παίζεις bowling με το μυαλό σου. Αληθινό bowling. Με το αληθινό σου μυαλό. Εδώ μέσα. Εύχομαι να κουνηθεί. Φοβάμαι λίγο γιατί η προηγούμενη από μένα δεν το κούνησε. Γεια σου. Γεια σας. Συγκεντρωθείτε. Αν δεν δουλέψει ο εγκέφαλός μου, τι κάνω? Με απολύεται. Πώς βγαίνει αυτό? Πάμε να δούμε το Γιόντα. Έλα εδώ. Έλα σε μένα. Έλα προς τα μένα. Mission accomplished. Τώρα πάμε να μιλήσουμε στις πρώτες μας ομάδες. Εύχομαι να μην τους σπάσω τα ρομπότ κατά λάθος. Είδα και κάτι πισίνες εκεί. Εύχομαι να μην πέσω κατά λάθος σε καμία πισίνα. Κατά λάθος. Τώρα θα μιλήσω με τα παιδιά. Γεια σας παιδιά! Τι κάνετε εδώ? Είδαμε φως και μπήκαμε. Είχαμε ένα project, γιατί να μην το φέρουμε, και το φέραμε. Τι είναι δηλαδή? Εδώ βλέπω πολλά αυτοκινητάκια. Μπορώ να αγγίξω? Μπορείτε να αγγίξω. Μιλήσαμε με τα παιδιά, καλή συνέχεια. Τι έχετε κάνει εδώ? Ποιος θα μιλήσει, ποιος θα μας πει τι συμβαίνει σε αυτό το χώρο? Λοιπόν, εδώ έχουμε κάνει ένα σύστημα που μετράει τη δύναμη του αέρα. Εδώ έχουμε έναν αισθητήρα χρώματος και έχουμε βάψει μαύρο και έχουμε τραβήξει μια άσπρη γραμμή. Κάθε φορά που περνάει η άσπρη γραμμή το μετράει και ανάλογα με πόσες φορές έχει περάσει υπολογίζει την ταχύτητα του ανέμου. Τρελό, τρελό. Τι λέει ρε ο φίλος? Εδώ έχουμε ένα σύστημα που συλλέγει το νερό. Έχουμε έναν μαγνητικό αισθητήρα εδώ και ένα μαγνήτη πάνω στο δοχιάκι που γεμίζει. Ωραία, δηλαδή έχετε φτιάξει μια ολόκληρη πόλη η οποία λειτουργεί με αέρα, νερό. Βασικά αυτά είναι πληροφορίες που ειδοποιούνται οι πολίτες. Είναι τύπου μετεωρολογικό. Είναι μετεωρολογικό κέντρο, σωστά. Και κάθε φορά που γεμίζει το δοχείο, άμα ξέρουμε και πόσα λίτρα είναι, μπορούμε να ξέρουμε συγκεκριμένα πόσο νερό έχουμε συλλέξει. Άνοιξε πράσινο λαμπάκι, σημαίνει ότι πήρε μέτρηση. Αισθητήρα που βλέπει αν υπάρχει μονοξίδιο του άνθρακα στον αέρα. Μονοξίδιο του άνθρακα για να μην πεθάνουμε όλοι σε αυτή την πόλη. Ακριβώς. Αισθητήρα θερμοκρασίας και υγρασίας και βαρομετρική πίεση. Για να βαράμε τα μέτρα. Που όλα αυτά προγραμματίζονται από αυτή την πλακετίτσα εδώ, Arduino Nano λέγεται. Και όλα τα αποτελέσματα βγαίνουν σε αυτήν εδώ την οθόνη. Εδώ έχει 25 βαθμούς Κελσίου. Ωραία, ας πούμε για παράδειγμα για τα φανάρια που έχουμε, τα οποία ξέρεις, ας πούμε ότι έχουμε πολύ λίγη κίνηση. Να, για παράδειγμα, δεν υπάρχει κανένα αυτοκίνητο έρχεται από εδώ. Και εδώ πέρα είναι κόκκινο. Όταν πλησιάζει το αυτοκίνητο, το εντοπίζουν οι αισθητήρες που έχουμε βάλει. Και έτσι έχει δικαίωμα άλλος να περάσει. Οπότε δεν το κρατάμε και στα κόκκινα φανάρια. Αυτό κάπου να το κάνουμε στην Ελλάδα, γιατί έχω βαρεθεί να περιμένω 25 λεπτά σε κόκκινο φανάρι και να μην έρθει κανένα δεξιά και αριστερά και μετά να μου κόβουν κλίση. Άλλο πράγμα που έχουμε φτιάξει εδώ πέρα, για παράδειγμα, είναι ένα αυτόματο πότισμα. Είναι μια πολύ απλή ιδέα, αλλά μπορεί να γλιτώσει και πάρα πολύ νερό και πάρα πολύ ενέργεια. Α, το γρασίδι είναι. Απλά έχουμε ρίξει χιονάκι, σαν χιονάκι που πήραμε από μαγαζί και φτιάξαμε το φαίρι. Είναι πολύ ωραίο. Ναι, εδώ πέρα κοιτάει, ποτίζει μόνο τη νύχτα αυτό το πότισμα έτσι. Και όταν ποτίζει, επίσης ανάβουν όλα τα φώτα στην πόλη. Όπως και οι φάροι και άλλα τέτοια κτίρια που μπορεί να έχει μια πόλη μαζί της. Έχουν κάνει 3D print και σκυλάκι. Σκυλάκι έχουμε και ένα γατάκι, αλλά κρύβεται πίσω από το δέντρο τώρα. Είναι ντροπαλό. Έχετε 3D printer? Ναι, έχουμε 3D printer στο σχολείο. Σε ποιο σχολείο πάτε, ρε παιδιά, και έχετε 3D printer? Εμείς δεν είχαμε ούτε κανονικό εκπομπή. Πρώτα πάλι Δάφνης. Στον Πειραιά δεν είχαμε τέτοια. Να τα λέμε κι αυτά. Μας πήρε περίπου 97 ώρες πλάκα-πλάκα να τα τυπώσουμε όλα αυτά τα πλαστικά που βλέπετε εδώ πέρα. Συγγνώμη, και ήσασταν πάνω από ένα 3D printer 97 ώρες? Δεν
ήμασταν από πάνω του, φτιάξαμε τα σχέδια, του τα δώσαμε και τα τύπωσε. Μπράβο σας. Πολύ ωραίο όλο. Μπράβο στα παιδιά. Εύχομαι να νικήσετε. Αυτό θα το πω και στις επόμενες ομάδες. Εντάξει, ναι, προφανώς. Οπότε μην νιώσετε άβολα. Πάμε σε επόμενη ομάδα να δούμε τι θα μας πούνε εδώ τα παιδιά. Λοιπόν, τα παιδιά εδώ θα μας παρουσιάσουν το έργο τους. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι σε αυτή την ομάδα. Είναι αυτοί εδώ σε περίπτωση που δεν τους βρούμε όλους. Μπορείς να μας μιλήσεις υπεύθυνα για αυτό που βλέπουμε εδώ μπροστά μας. Ωραία, εδώ πέρα βλέπουμε μια smart city. Το σκοπός μας και αυτό που θέλαμε να πετύχουμε σε αυτή τη μακέτα ήταν να δημιουργήσουμε τη μικρογραφία μιας πόλης η οποία δεν θα έχει τόσο, ας το πούμε, μουντίλα. Θέλαμε κάτι πιο πράσινο και που θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε την οποιαδήποτε μορφή ενέργειας για να παράξουμε ενέργεια η οποία θα είναι φιλική προς το περιβάλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, μπράβο παιδιά. Ναι, το είχαμε σαν στόχο και γι' αυτό τον λόγο έχουμε φτιάξει και αυτήν εδώ πέρα τη μακέτα. Θέλετε να σας πω ότι περιλαμβάνεται? Ναι. Ας ξεκινήσουμε από εδώ. Όπως βλέπετε, υπάρχει το εργοστάσιο σκουπιδιών, ο οποίος χωρίζει τα σκουπίδια ανάλογα σε χαρτί, πλαστικό και οργανικά. Το κάνει μόνο του, χωρίς να τα χωρίσουμε εμείς στον κάδο μας. Τυχαία. Αν θέλετε μπορείτε να τα βάλετε. Έτσι, και το επόμενο. Α, οκ. Απλά τα πετάω. Ναι. Και τους το σπάω. Γίνεται διαφορετικό όσο βλέπετε. Ψέματα. Αυτό που βλέπω είναι ψέματα. Το μπλε πάει στο πλαστικό, το κίτρινο στο χαρτί, το κόκκινο στα οργανικά. Τι λέει ρε παιδιά, και αυτό το έχετε κάνει μόνοι σας. Μόνο πείτε μου την αλήθεια. Όλο μόνο. Και έχετε και οικολογική συνείδηση, μπράβο πάντα. Σας. Κάνετε ανακύκλωση και στο σπίτι σας. Ναι, εννοείται πάντα. Τι άλλο συμβαίνει εδώ? Υπάρχει στο χωριό εδώ ένας κάδος, ο οποίος ανακύκλωσης, ο οποίος οι πολίτες πετάνε τα σκουπίδια μέσα στον κάδο και εύκολα πατάνε το κουμπάκι, φεύγουν τα σκουπίδια από τον κάδο. Ψέματα. Με καλώδιο και τα πετάει επάνω στο εργοστάσιο. Ψέματα. Δεν γίνεται. Νιώθω τέρμα μειονεκτικά αυτή τη στιγμή. Εγώ μιλάω σε μια κάμερα και αυτοί οι άνθρωποι εδώ φτιάχνουν το μέλλον του πλανήτη. Λοιπόν, ο κυκλικός χώμος είναι μια ιδέα η οποία, τι γίνεται, σε περίπτωση ατυχήματος ή σε περίπτωση που κάποιο αμάξι χαλάσει, έχει κάποια βλάβη, ο κυκλικός χώμος πηγαίνει το αμαξίδιο εκεί πέρα, κατεβαίνει και κάτω υπάρχει κέντρο πρώτων βοηθειών και σέρβις αυτοκινήτου. Έλα ρε. Υπάρχει άνθρωπος κάτω που θα το φτιάξει. Ναι. Τώρα είναι εκεί, είναι εκεί, είναι σε μικρογραφία. Γεια σας! Θέλετε να μπείτε στο βίντεο? Α, δεν φαίνεται, εντάξει. Υπάρχει και μεγαλύτερη ασφάλεια για τους πολίτες. Δεν υπάρχουν μποτιλιαρίσματα στο δρόμο εάν γίνει κάποιο ατύχημα. Αυτό πάνω κάτω. Τέλος εδώ, όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε ένα πάρκινγκ. Γιατί στις μεγάλες πόλεις υπάρχει πρόβλημα με το πάρκινγκ. Το οποίο πάρκινγκ όμως είναι και κάτω από το δρόμο, κάτω από τη γη, με αποτέλεσμα να μπορούμε να κερδίσουμε χρόνο. Και όπως μπορείτε να δείτε, τα αυτοκίνητα, τα γιώτα χιτά έχουν μία μπλε καρτούλα οδηγός, την οποία θα τη δείχνει στον αισθητήρα χρώματος και θα κατεβαίνει. Ενώ αντίστοιχα θα γίνεται με τα φορτηγά. Τέλος, μέσα στο πάρκινγκ έχουμε βάλει εξαιρεσμούς οι οποίοι θα φιλτράρουν τα καυσαέρια με αποτέλεσμα να βγαίνει καθαρός αέρας στο περιβάλλον και να μην έχουμε ρήπανση του περιβάλλοντος. Κάπου είναι σοκαριστικό αυτό που βλέπω. Ξέρω τέλος, αν πρόσθεσαν τα παιδιά ότι θέλουμε να εκμεταλλευτούμε την ηλιακή ενέργεια με τα πάνελ, την αιωλική ενέργεια με τις ανεμογεννήτριες και τέλος την κινητική ενέργεια από το πάρκο, τα οποία όλα αυτά είναι μορφές ενέργειας οι οποίες είναι ανανεώσιμες και δεν θα σπαταλάμε ηλεκτρικό ρεύμα. Να ρωτήσω κάτι, εγώ πού πρέπει να μιλήσω για να γίνει αυτό στα αλήθεια? Είναι κάπου που μπορώ να πάω να μιλήσω? Είναι ένα τηλέφωνο που πρέπει να πάρω που να το φτιάξουνε? Να το πάρω το τηλέφωνο. Παιδιά, είναι ένα πάρα πολύ μικρό χωριό, δύο νομολακωνίας. Είναι η δεύτερη χρονιά που έρχονται με πολύ μηδαμινούς πόρους και βοήθησαν οι συλλόγοι για να μπορέσουν να γίνουν όλα αυτά. Μπράβο σας, από πού είστε? Από το Γεράκι Λακωνίας είμαστε. Έχω έρθει στο Γεράκι. Μου είχε επιτεθεί κατσίκα στο Γεράκι. Να ξέρετε, όταν ήμουν μικρή. Όλοι γύρω-γύρω, παιδιά, αυτή τη στιγμή προσπαθούν να φτιάξουν ένα ρομποτάκι που θα ρίξει πιο γρήγορα όλες τις σημαίες. Άρα διαγωνίζονται για το ίδιο πράγμα. Δεν είναι σαν τα άλλα που είδαμε που ο καθένας έχει κάνει μια ιδέα του και την έχει υλοποιήσει. Εδώ είναι όλοι προσπαθούν να ρίξουν τις σημαίες. Και εγώ τι κάνω, για και μεσημέρι, τι κάνω? Εδώ έχουμε έναν έξυπνο φαν. Ναι, παιδιά, να βλέπετε ποιοτικό YouTube, ελληνικό. Να μην βλέπετε Ζωέπρα TV. Ακριβώς. Βλέπουν και τα κορίτσια πίσω.
Τι ήρθατε να κάνετε εδώ? Ήρθαμε να τεστάρουμε τις ικανότητές μας στην εκπαιδευτική ρομποτική, όπως και τις προηγούμενες δύο χρονιές που συμμετέχουμε, και να δούμε αν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί να μην μπορείτε να τα καταφέρετε, δηλαδή οι άλλοι τι έχουν, είναι πιο έξυπνοι? Όχι, και στο παρελθόν έχουμε μπορέσει. Έχουμε μπορέσει τώρα μετά, πως έτσι το είδες? Ναι. Βέβαια η εκπαιδευτική ρομποτική τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχει δει πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Αχ, μιλάει σαν πολιτικός. Έχει δει πολύ μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Ναι, από το 2015 που καθιερώθηκε αυτός ο συνδυασμός. Πώς μιλάει έτσι, συγγνώμη, παιδιά, νιώθω μειονεκτικά, φεύγω. Υπάρχει μεγάλη αύξηση στις ομάδες. Φέτος αριθμούσαμε γύρω στους 1500. Αριθμούσαμε. Μιλάς πάρα πολύ ωραία, μπράβο σου. Θέλουμε και άλλους νέους σαν και σένα. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ ο φίλος μας. Μ' αρέσει να σχολιάζω. Για πλάκα μόνο. Ένιωσε άβολα τώρα όμως που του πήγαμε το μικρόφωνο. Μπράβο σας, παιδιά. Πού είναι το ρομπότ σας? Το ρομπότ μας είναι στην καραντίνα. Αυτή τη στιγμή δεν. Είναι άρρωστο. Έπρεπε να το ξαναπώ το ίδιο αστείο. Αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται να το πάρουμε, αλλά μπορούμε να σας το δείξουμε άμα. Πάμε να μου το δείξετε. Πάμε να δούμε το ρομπότ. Έλα, νόμιζα ότι ήταν αυτό με τις μαυρόδες. Εντάξει, είναι λίγο ξενέρωτο. Ναι, βασικά η τεχνοτροπία του, που, δηλαδή που κρύβεται μέσα σε αυτό το σχέδιο, είναι ότι είναι μικρό και γρήγορο. Ενώ άλλα ρομπότ όπως αυτό, ας πούμε, είναι αρκετά μεγάλα. Βασικότερα κάνει περισσότερα πράγματα μαζί. Δηλαδή, ο χώρος που καταλαμβάνει το βοηθάει σε να κάνει περισσότερες εργασίες. Ενώ εμάς βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα και κάνει μία-μία τις εργασίες, αλλά είναι καλύτερο σχετικά. Γιατί είναι πιο γρήγορο? Όχι, 12 καλύτερες ομάδες θα διαγωνιστούν σε έναν κανόνα έκπληξη, για τον οποίο δεν έχουμε ενημερωθεί και δεν ξέρουμε τι θα είναι. Οπότε είναι καλύτερο να έχεις ένα ρομπότ το οποίο μπορεί να κάνει μεμονωμένα πράγματα για να μπορείς. Άρα ένα που κάνει πολλά ταυτόχρονα. Ναι, γιατί μπορεί να σε κάψει αυτό μετά, να μην μπορείς να κάνεις αυτό που σου ζητάνε. Αχ, Θεέ μου, δεν μπορώ που μιλάει έτσι αυτό το παιδί. Είσαι το μέλλον της Ελλάδας, είμαι πολύ χαρούμενη. Ίσως να μείνει σε καλά χέρια, γιατί στη δική μου γενιά καήκαμε. Ένα μεγάλο μπράβο, παιδιά, στην WRO Ελλάς και στην Κοσμοτέ για όλο αυτό το πράγμα που έχουν οργανώσει. Δύο οργανώσει, παραοργανώσει. Ελληνικά, ξέρω να μιλάω. Και που δίνουν την ευκαιρία στα νέα παιδιά να ασχοληθούν με κάτι διαφορετικό, να σκεφτούν καινούργια πράγματα, να κάνουν, ρε παιδί μου, τον κόσμο μας καλύτερο. Καλύτερος κόσμος. Πραγματικά, δηλαδή, δεν έχω τι άλλο να πω. Μπράβο σε όλους. Ήταν καταπληκτικά μέσα. Είδα πολύ έξυπνα παιδιά. Εγώ στην ηλικία τους, δηλαδή, τι έκανα? Τίποτα. Και αυτοί έχουν κάνει τόσα πολλά πράγματα. Φτιάχνουν τον κόσμο μας, παιδιά. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Κάνουν έναν κόσμο καλύτερο. Αυτά.